Προφανές ότι δεν είναι αυτό που παρακολουθούμε μια συνηθισμένη διαδικασία, έτσι. Και συνεπώς νομιμοποιούμαστε να αναρωτιόμαστε επί τη βάση ποιας λογικής γίνονται αυτά που γίνεται και που παρακολουθούμε. Και εσείς όμως πήγατε στην Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να το πούν και εγώ, για εσάς. Εγώ ήμουνα 2,5 χρόνια ανεξάρτητος βουλευτής. Με κόστος, έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε εσείς πώς λειτουργούν τα κανάλια, να βγεις στα κανάλια όταν είσαι ανεξάρτητος βουλευτής. Χρειάζεται να είσαι πίσω από ένα. Όχι, είναι έτσι, μια πραγματικότητα. Αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έμεινα 2,5 χρόνια ανεξάρτητος βουλευτής και πήρα την απόφαση όταν είδα τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να συστρατευτώ, διότι πράγματι πιστεύω ότι, εδώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Τσίπρα, ίσως ξαφνιάσει, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Πρέπει τα λάθη του παρελθόντος που κάναν τα προηγούμενα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι οποίες έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξαναγίνουν. Καλώς κακώς, ο κύριος Τσίπρας μας είπε προηγουμένως ότι το κόστος ήταν πολύ μικρότερο. Στην πραγματικότητα, το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. Κανένας δεν τολμούσε να κόψει το ΕΚΑΣ. Κανένας δεν τολμούσε να πάρει από το χαμηλό συνταξιούχο χρήματα να κάνει τα 600 ευρώ σύνταξη 400. Ναι, δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε ο Σαμαράς, δεν τόλμησε από μέρο κανένα. Το ΕΚΑΣ είχε κοπεί από πριν. Το ΕΚΑΣ δεν είχε κοπεί από πριν καθόλου. Δεν είχε κοπεί, δεν είχε νομοθετική, δεν είχε δεν υπήρχε καμία δέσμευση. Κύριε Τσίπρα, δεν σας διέκοψα. Δεν υπήρχε καμία δέσμευση το ΕΚΑΣ και μάλιστα πολλοί βουλευτές σας ξέραν ότι αυτό θα ήταν το τίμημα του να έρθουν στη διακυβέρνηση το 2015, ότι θα έπρεπε να κόψουν το ΕΚΑΣ. Νόμιζαν ότι εκεί θα σταματούσε. Στην πραγματικότητα το ΕΚΑΣ ήταν μόνο η αρχή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που γίναν, γίναν. Δεν νομίζω ότι το ζήτημά μας είναι αυτό πια. Ο κόσμος περιμένει από ανθρώπους σαν και εμάς, που πλησιάζουμε τώρα πια στις εκλογές, όχι να είμαστε συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπα, αν καταστράφηκε η χώρα ή δεν καταστράφηκε. Εγώ σας λέω ότι με τα λάθη του πρώτου εξαμήνου, δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας για αυτά, φταίνε άλλοι, ο κύριος Βαρουφάκης, άλλοι οι οποίοι είχαν τα ηνία της οικονομίας, με αυτά τα λάθη αναγκαστικά έπρεπε να υλοποιήσει ένα μνημόνιο. Τώρα όμως δεν έχουμε κανένα μνημόνιο. Τώρα χρειαζόμαστε το δικό μας σχέδιο. Και το πρόβλημα που εγώ έχω με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει κανένα σχέδιο παρόλο τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. Εσείς υιοθετείτε. Αποστατεύτηκε και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα σεβαστό πρόσωπο με μια πορεία στις ενόπλες δυνάμεις. Είναι εν ενεργεία. Αποστατεύτηκε. Το ΚΙΣΕ τον αποστράτευσε και τον έκανε υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ήταν εν ενεργεία. Θέλω να πείτε την άποψή σας. Καταρχήν δεν είχε γίνει ΚΙΣΕΑ, δεν ξέρω αν έγινε τώρα. Έγινε χθες το πρωί ΚΙΣΕΑ, αποστρατεύτηκε ο κύριος Σαμαρά και μετά ορκίστηκε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι αυτές οι πιέσεις που τις είδαμε, διότι ανακοινώθηκε όταν ήταν ακόμα εν ενεργεία. Ναι. Αυτές οι πιέσεις ότι έπρεπε να προστατευτεί. Όταν ανακοινώθηκε εν ενεργεία όταν ακριβώς. Έπρεπε να προστατευτεί, κατά την άποψή μου. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα. Είναι μια προσφυλής τακτική του κύριου Τσίπρα αυτή και την κατανοώ στα πλαίσια, αν θέλετε, της αντιπαράθεσης. Όταν κάποιος μιλάει επί της αρχής, να το γυρίζει στο προσωπικό. Δηλαδή, χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν προσπάθησε να εξομοιώσει τον κύριο Σπαντιδάκη με τον κύριο Αποστολάκη. Αυτό που έκανε είναι ότι... Σαν τακτική μίλησε. Σαν τακτική της κυβέρνησης, η οποία αντιγράφει μία τακτική την οποία είχαμε να τη δούμε από το 1967. Άρα δεν είχε καμία σχέση και καμία μορφή στο πρόσωπο του κύριου Αποστολάκη. Όμως, επειδή στη Βουλή, ειδικά χθες, τώρα άμα παρακολουθούσατε χθες την κυρία Γεννήματά στο ΠΑΣΟΚ, φασαρές που γινόταν για να μην γίνει. Ήταν ένα κλίμα τέτοιο το οποίο κατανοώ και τον κύριο Τσίπρα ήθελε λίγο να σηκώσει τους τόνους. Όλοι θέλουν να σηκώσει τους τόνους. Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ, τοποθετείτε για τον κύριο Αποστολάκη. Βλέπετε. Θεσμεύσει και ο κύριος Τσίπρας. Τι. Θεσμεύσει ο Τσίπρας εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω αν είναι αυτό το στούντιο των ειδήσεων. Στο Open δεσμεύτηκε ότι αν δεν έχει 151 θα πάει σε ψήφο. Θα πάει σε ψήφο. Όχι στην ψήφο. Στην συμφωνία των Πρεσπών. Δεν σας ακούσε, λέει, πότε θα πάμε στις εκλογές. Και μου είπε να σας ξαναυποβάλω την ερώτηση. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε μπροστά μας που θα πάμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019. Άρα είστε από εκείνους που λένε για Οκτώβριο και όχι από εκείνους που λένε νωρίτερα. Πολύ ωραία συζήτηση. 5 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι τόσα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.